Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κίμωνα Μηταλίδη, οικονομολόγο. Είστε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Ακριβώς, έτσι. Είναι. Εκεί μάλιστα. Πρέπει να εισήλθε ο ιός, γιατί μια εβδομάδα νωρίτερα από την επιστροφή των Γουναράδων από το Μιλάνο ήμουν εγώ εκεί. Πρέπει να εισήλθε από Ιταλία, έτσι δεν είναι? Από Ιταλία ήρθε ο ιός εκεί. Το πιο πιθανό είναι αυτό, ότι υπήρχε μια πρώτη είσοδο του ιού στην περιοχή από τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στην Ιταλία. Ήταν γεγονός επίσης ότι όλη εκείνη την εποχή ακόμα ήταν πολύ πρώιμο στην Ελλάδα το θέμα του ιού. Αν θυμάστε, ακόμα και οι ασθενείς 0, οι 38χρονοι, οι οποίοι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και στο ΑΧΕΠΑ, ήταν εκεί το πρώτο κρούσμα. Οπότε ούτε οι εντολές και οι κατευθύνσεις από τον ΕΟΔΗ ή από το Υπουργείο Υγείας ήταν τόσο αυστηρές για τον αποκλεισμό του κόσμου. Βέβαια, υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που γύρισε από την Ιταλία, που οικειοθέλως μπήκε σε έναν κατοίκο περιορισμό, αλλά κάποια στιγμή προφανώς αυτό το πράγμα λίγο σε κάποιο βαθμό ξέφυγε. Και εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα στην Καστοριά, γιατί και λίγο οι πληροφορίες διήστανται, είναι περίπου 60-65 σε όλο το νομό. Εγώ να θυμίσω ότι ο νομός έχει περίπου 50.000 κόσμο και οι υπόλοιποι 49.940 είμαστε όλοι υγιείς. Ναι, ναι. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τις δραστηριότητες είναι ντροπή μας. Και θα είναι κακό σημάδι, γιατί αυτό το πράγμα θα εξακολουθήσει. Θα φύγει από την καραντίνα η Καστοριά και θα μπει μια άλλη πόλη. Έτσι θα γίνεται. Ναι, νομίζω πως έτσι, και αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε ειδικά για τη δικιά μας την περιοχή είναι ότι ακριβώς λόγω του γεγονότος των ανθρώπων οι οποίοι πήγαν για επαγγελματικούς λόγους και όχι για ταξίδια αναψυχής στο Μιλάνο την εποχή την οποία ήταν, ότι βρισκόμαστε σαν περιοχή τουλάχιστον 10 με 15 μέρες μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε εμείς βρισκόμαστε κοντά, όπως λένε και οι ειδικοί, στο να δούμε τη δικιά μας κορύφωση στην περιοχή. Οπότε από εδώ και πέρα και με βάση και τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε από το νοσοκομείο Καστοριάς, φαίνεται να υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στα νέα κρούσματα τα οποία εμφανίζονται, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια και τις επόμενες μέρες να συνεχιστεί αυτή η φθήνουσα πορεία. Θα σας πάρω από αυτό το θέμα, γιατί λίγο πολύ το ποιος είναι σε καραντίνα και ποιος όχι, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν έχει τόσο σημασία, αφού όλη η χώρα είναι σε καραντίνα. Όλη η χώρα είναι σε, όχι όλη η χώρα, όλη η Φίλιος, όλο το δυτικό ημισφαίριο και βάλε. Έτσι, αυτά που βλέπουμε είναι ασύλληπτα. Θέλω να σας πω πώς βλέπετε εσείς ως οικονομολόγος την τοπική οικονομία, αλλά και τη γενικότερη στην Ελλάδα. Γιατί είστε οικονομολόγος και τα οικονομικά τα βλέπετε με άλλο μάτι. Όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για κάτι, για μια πανδημία και στην οικονομία. Άρα προφανώς το θέμα δεν είναι μόνο τι συμβαίνει στην Καστοριά ή στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πανανθρώπινο πλέον πρόβλημα στην οικονομία, το οποίο θα οδηγήσει, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, στο να γράψουμε μετά το τέλος όλης αυτής της πανδημίας της υγείας νέα βιβλία στην οικονομία. Προφανώς και στη δικιά μας εδώ την περιοχή θα υπάρξουν και ήδη υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πουθενά στην Ελλάδα δεν λειτουργεί η πραγματική οικονομία. Υπάρχουν κάποιες ενέσεις που γίνονται από το κράτος, είτε με τα 800 ευρώ, είτε με κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες πηγαίνουν σε ένα επόμενο διάστημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Υπάρχει και ο κίνδυνος, βέβαια, να συγκεντρωθούν υποχρεώσεις σε κάποιους μήνες. Οπότε θα πρέπει ήδη να δει η κυβέρνηση πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό και τι διευκολύνσεις θα δώσει σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και νομίζω πως η μόνη λύση τόσο για την Καστοριά, για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την παγκόσμια οικονομία, είναι τα κράτη να δουν εντός εισαγωγικών τους κατοίκους τους σαν πελάτες, γιατί από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, από εκεί υπάρχουν τα έσοδα. Αν θέλουν πραγματικά να υπάρξουν κράτη με την έννοια ότι θα μπορούν να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, θα πρέπει πρώτα και κύρια να επενδύσουν στις επιχειρήσεις, κατ' επέκταση μετά στην νοικοκυριά, έτσι ώστε από εκεί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί σκεφτείτε, αν στην Καστοριά, που είμαστε μια μικρή περιοχή, αν μετά την κρίση αυτή του κορονοϊού, και καλό να είμαστε όλοι υγιείς και όλοι γεροί, αν ξαφνικά κλείσουμε 200 επιχειρήσεις σε μία μέρα, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει μια κατάρρευση. Το αντίστοιχο, αν κλείσουν 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά θα καταρρεύσει το κράτος. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η γενική μείωση της κατανάλωσης και των εξόδων, καθώς και η ανεργία, θα ρίξει και τη γούνα και τα δερμάτινα και όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Τα πάντα. Αυτή τη στιγμή, θα ρίξει τις εξαγωγές. Για την περιοχή στην Καστοριά, τις οποίες έχουμε την καραντίνα, είναι κυρίως αγροτικές περιοχές. Είναι κόσμος όπου είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν και ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής όλου του νομού. Οπότε πρέπει να δοθεί ειδική μέρημνα σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλου τύπου προβλήματα
από τον επόμενο χειμώνα. Με έλλειψη προϊόντων, με έλλειψη αγαθών, κυρίως ζαρζαβατικά, μήλα, σιτάρι, ό,τι παράγουν. Ναι, θα πρέπει και η πρωτογενής παραγωγή να προσεχθεί. Γιατί αν τραβήξει αυτό το πράγμα και έχει αλλεπάλληλα κύματα, αν τραβήξει αυτό το πράγμα θα επηρεάσει και την παραγωγή και τα χωριά και την κτηνοτροφία και όλα. Αναμφίβολα, και νομίζω ότι επειδή γίνονται συσκέψεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι ήδη υπάρχει μέρημνα να μην σταματήσει η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στην καραντίνα και είναι υγιείς, να μπορέσουν να πηγαίνουν και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους κανονικά. Να πούμε λοιπόν, κλείνοντας, ότι έχουμε συνολικά 65 κρούσματα εκεί, σε μια πόλη 50.000 κατοίκων, ιστορική πόλη, η πόλη των Γουναράδων όπως τη λέω εγώ, έτσι, και ότι πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι όλοι, να μην δείχνουμε με το δάχτυλο μια περιοχή και λέμε η Σπιναλόγκα εδώ, η Σπιναλόγκα εκεί, πιο κάτω η Σπιναλόγκα. Όλοι είμεθα μια Σπιναλόγκα παγκόσμια πλέον, μέχρι να δούμε που θα πάει ο κορονοϊός και η αντιμετώπιση του. Κύριε Μηταλίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού σε όλη την Καστοριά, σε όλους τους φίλους μου. Εντάξει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.